Υπερήφανη για το σύλλογό μας και ιδιαίτερα υπερήφανη για τον κύριο που είναι ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα ελεύθεροι εδώ. Εγώ θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε καλή χρονιά, μια χρονιά με καλή υγεία, με αγάπη και ειρήνη στον κόσμο πάνω απ' όλα. Μαζί μας απόψε έχουμε, είμαστε, ξέρετε, ο Γιώργος του Μωριά τα έχει όλα απόψε. Γιατί η πρόεδρος της Παναρκαδικής είναι μέλος του Γιώργου του Μωριά, η κυρία Αγγελική Γουρνά. Ο κυβερνήτης της Ανατολικής Περιφέρειας της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας είναι επίσης από το σύλλογό μας και πρώην πρόεδρος και πρώην πολλά, ο κύριος Γουρνάς. Ούτως ώστε η ομάδα πετάει. Θα ήθελα να καλωσορίσω και την κυρία Βασάμιδου μας. Είσαστε εδώ απόψε, τον Πάτερ Σταυρόπουλο από το Ναό του Αγίου Δημητρίου. Πάντοτε είναι παρόν σε όλες μας τις εκδηλώσεις και όχι μόνο αυτό, και προσωπικά με τον Πάτερ πάμε πίσω στις ημέρες του Πανεπιστημίου, ούτως ώστε είναι δικός μας άνθρωπος πάντοτε. Και τον ευχαριστούμε που πάντοτε παίρνει, πάντοτε ασχέτως, και σήμερα είναι από τις 6 ώρα επάνω και ώστε να μας θυμίσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλωσορίζουμε και τον κύριο Ταβατζή από το Hellenic Congress of America. Ευχαριστούμε Και επίσης, η Παναρκαδική δεν σταματάει μόνο με το γέρο του Μωριά, αλλά συνεχίζεται εδώ στη Νέα Υόρκη με τον κύριο Ξερακιά, ο οποίος είναι τρίτος αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής. Θα ήθελα να πω στην κυρία Βουρνά, αν θα ήθελε να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Εκ μέρους της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει υγεία, ευτυχία, χαρά σε όλο τον κόσμο και προπαντός ειρήνη. Την ειρήνη που χρειαζόμαστε ιδιαίτερα τις ημέρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Όταν ήταν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός δεν μιλάει. Καλησπέρα σας. Και εγώ αισθάνομαι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι και πάλι μαζί σας. Πολλούς από εσάς σας γνωρίζω αρκετά χρόνια. Μου δίνετε ευκαιρία περισσότερο τα τελευταία χρόνια που είμαι εδώ στην περιοχή ως προστάμενος του Αγίου Δημητρίου Αστορίας, και να συνεχίσετε με τον ίδιο ενθουσιασμό, με τον ίδιο ζήλο που έχετε να κάνετε τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι χαρά μας να βλέπουμε και τα παιδιά εδώ πέρα, την νεολαία, που θα συνεχίσει αυτή την ωραία παράδοση που οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας και εμείς ασφαλώς διατηρούμε τόσα χρόνια. Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου στους προέδρους, και πολλούς ακούσαμε εδώ πέρα ότι είναι πρόεδροι. Έτσι, λένε μια ιστορία, κάποιος πήγε σε ένα χωριό της Ελλάδος, τον έστειλε κάποιος να γνωρίσει κάποιον, να βρει κάποιον, και του λέει, πού θα τον βρω τον άνθρωπο αυτό, λέει, στην πλατεία. Του είπα, ναι, ήταν το καφενείο εκεί, ήταν όλη η πλατεία γεμάτη, και λέει, τι θα πεις, λέει, θα πεις, λέει, ο πρόεδρος που είναι. Λοιπόν, λέει, εντάξει, και θα τον βρεις τον άνθρωπο. Λοιπόν, πήγε αυτός ο άνθρωπος, πάει στην πλατεία, γεμάτη η πλατεία, ο κόσμος. Λοιπόν, λέει, ο πρόεδρος λέει που είναι, και σηκώθηκαν όλοι. Όλοι ήταν πρόεδροι, λοιπόν. Αλλά εδώ έχουμε προέδρους που κάνουν έργο. Λοιπόν, σας ευχόμεθα να συνεχίσετε αυτό το ωραίο έργο, και με το καινούριο χρόνο βέβαια, που ευχόμεθα και πάλι να είναι ευλογημένος με την υγεία που προσφέρει ο Χριστός μας και που γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα πριν λίγες μέρες. Και ασφαλώς ο Άγιος Βασίλειος, που όπως ξέρουμε ένας μεγάλος Άγιος Ιεράρχης και Επιστήμων της Εκκλησίας, που θα γιορτάσουμε την πρώτη του μηνός και την πρώτη του χρόνου, να είναι ένα σύμβολο που θα πρέπει να το ακολουθούμε και εμείς. Γιατί ξέρετε ότι ο Άγιος Βασίλειος είναι ο πρώτος
που ίδρυσε νοσοκομεία παγκοσμίως στους αιώνες. Και ίσως ξέρετε, είχε δημιουργήσει ολόκληρο χωριό, ολόκληρη πόλη που το έλεγε Βασιλιάδα. Και μέσα σε αυτή την πόλη είχε όλα τα ιδρύματα φτιάξει. Γυροκομεία, νοσοκομεία, ό,τι φανταστεί ο καθένας, που μετά βέβαια από εκεί ξεκίνησαν και τα έχουμε σήμερα και λέμε κάνουμε τόσα πράγματα. Την εποχή εκείνη. Επομένως, οι Παναγκαδικοί και οι Αρκάδες, ξέρετε ότι είμαστε φίλοι των φτωχών ιδιαιτέρως και των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Επομένως, γι' αυτό ανέφερα τον Άγιο Βασίλειο, που θα πρέπει να είναι και σαν προστάτη μας. Εμείς βέβαια οι Αρκάδες έχουμε και πολλούς Αγίους, όπως το ξέρετε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, σε μια εκκλησία στο New Jersey, στην Ανάληψη, εκεί οι Αρκάδες, που υπήρχε ένα σύλλογος της Παναγκαδικής, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, είχαμε κάνει μια προσπάθεια ότι ήμουν εκεί πρωτοσύγγελος και στην εκκλησία αυτή οι Αρκάδες με προσφορές τους έφτιαξαν ένα μαρμάρινο προσκυνητάρι μέσα στο ναό και έφτιαξαν τη μοναδική εικόνα που υπάρχει με όλους τους Αρκάδες Αγίους. Και αυτή την εικόνα την είχαν εκδώσει μετά και σε πιο μικρά, σε διαφορετικά μεγέθη, τα είχαν μοιράσει στον κόσμο. Την άλλη φορά που έχετε κάποια εκδήλωση, αν μπορέσω να έρθω, θα σας φέρω κάποια αντίγραφα να δείτε, που σημαίνει ότι έχουμε και Αγίους πολλούς. Βέβαια, ως Αρκάδες, τα έχετε πληροφορηθεί βέβαια περισσότεροι ή όλοι σας, ότι χάσαμε τον δεσπότη μας, τον Σεβασμιώδη, τον Αλέξανδρο. Εμείς η ηλικία, η δική μου, θα τον θυμάστε, γιατί ήταν ντόπιος, γεννημένος και μεταδομένος από το Πάπαρι της Αρκαδίας, που είναι επαρχία Ματινίας. Λοιπόν, ήταν ιερέας εκεί, εγώ τον είχα και καθηγητή όταν ήταν λαϊκός, πριν να έχει κατονηθεί. Λοιπόν, έγινε ιερέας, ήταν ιεροκήρυκας, όπως ξέρετε, έγινε επίσκοπος, μητροπολίτης και τα τελευταία κοντά 30 χρόνια ήταν μητροπολίτης στην Τρίπολη, Ματινίας και Κοινωνίας. Ο Θεός τον κάλεσε μαζί του και όπως εσείς που έχετε ακούσει, είχε κάνει πολύ και σπουδαίο έργο. Είναι ο δεσπότης που πήγαινε με το τρακτέρ και είχε καλλιεργήσει τα χτήματα των μοναστηριών που το είχαν απαρατήσει έτσι και πήγαινε με το τρακτέρ που είχε και έσκαβε τη γη και φύτευε πατάτες για να κρατήσει τα ιδρύματα της Μητροπόλεως ανοιχτά και τους φτωχούς ανθρώπους. 1, 7. Έχουμε 1, 8, 7, 5, 5.